να μεγαλέσετε στα 50 γενέθλια του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Είμαι η Άννα Τσιμίδα, μέλος της σύγχρονης ορχήστρας της ΕΡΤ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπέρ των Εργαζομένων της ΕΡΤ. Είμαι εδώ για να εκφράσω την προσωπική μου εμπειρία από την γνωριμία μου και τη συνεργασία μου με τα μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Γνώρισα το ΣΕΚ, δηλαδή τον κόσμο που ανήκει στο ΣΕΚ, στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Εκεί έμαθα για πρώτη φορά την ύπαρξη του κόμματος και μάλιστα με κάποια μέλη του κόμματος γίναμε και πολύ καλή φίλη. Εκείνο που έχω να καταθέσω είναι ότι σε κάθε φάση που περάσαμε σε αυτά τα δύο χρόνια του μάτου, το ΣΕΚ ήταν παρόν σε κάθε συνέλευση, σε κάθε εκδήλωση. Ακόμα και τότε που σχεδόν όλα τα κόμματα και όλοι μας είχαν ξεχάσει. Ήταν το μόνο κόμμα που πίστευε ακράδαντα στη νίκη μας και μας στήριζε με κάθε κίνητρο. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς για την υποστήριξη και την βοήθειά σας, που ήταν μικρή και μεγάλη. Ευχαριστώ που δεν μας εγκαταλείψατε, ακόμα και όταν άνοιξε η ΕΡΤ χωρίς τις αναμενόμενες προσδοκίες μας. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι εκείνο το διάστημα η ΕΡΤ ήταν ένα δείγμα αυτοοργάνωσης και εργατικού ελέγχου. Για μήνες λειτουργούσαμε το ραδιομέγαρο και μετά το ΕΡΤ Open που ήταν η συνέχεια της ΕΡΤ στην διάρκεια εκείνο όμως που πρόσφερε στον αγώνα μας το ΣΕΚ είναι που δεν άφησε το ΕΡΤ Open, που ήταν η ψυχή της αντίστασής μας, να γίνει μια κλεισέβη, δηλαδή μια εταιρεία. Πράγμα το οποίο σήμαινε ότι το κίνημά μας θα έχανε τον αγωνιστικό του χαρακτήρα. Αυτό θεωρώ ότι σε εκείνη τη φάση του μάτου ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του κόμματος εμάς. Ως μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΡΤ, το οποίο είναι και το πολυπιστέστερο πρωτοβάθμιο σωματείο της ΕΡΤ, έχω να καταθέσω ότι για πρώτη φορά το κόμμα έχει αποκτήσει φωνή μέσα από τις εκλογές τις προηγούμενες εκλογές, μέσα από την παράταξή μας, την Αριστερή Προσοχολία Εργαζομένων. Και η φωνή αυτή μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι δυνατή και ελπίζουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι ακόμα πιο δυνατή στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν τον Ιανουάριο. Μέσα από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, εγώ βλέπω ότι ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, κάθε εργαζόμενος, το γυναικείο κίνημα αλλά και κάθε κίνημα που δημιουργείται για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλους τους χώρους, βρίσκει φωνή, συμπαράσταση